Απόγνωση και αγωνία. Στο ίδιο έργο θεατές, οι Λύοι αγρότες μετά την επέλαση της νέας κακοκαιρίας τα τελευταία 24 ώρα που άφησε πίσω τις πληγές στην αγροτική παραγωγή. Στην βροχίτσα του Δήμου Πύργου η παραγωγή είναι ανάστατη, αναμένοντας τους γεωπόνους του Ελγά να δουν από κοντά την εικόνα της καταστροφής σε ελιές, αμπέλια και σταφίδες. Το χαλάζι έπληξε τις καλλιέργειες σε μια περίοδο όπου οι ελπίδες για μια καλή χρονιά και ένα ικανοποιητικό εισόδημα είχαν αναπτερωθεί μετά τον δύσκολο χειμώνα λόγω και των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Είχαμε καιρικά φαινόμενα από την Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο εδώ στο χωριό μας με έντονες βροχοπτώσεις και χαλάζι στο βορεινό μέρος του χωριού. Για μία ακόμα φορά απεδείχθηκε ότι ο αγρότης είναι στο έλεος της κακοκαιρίας. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Το χαλάζι που πέρασε για μία ώρα περίπου από τις 6 μέχρι τις 7 έκανε καταστροφές μεγάλες σε σταφίδα, αμπέλια, ελιές, σουλτανίνες. Ζητάμε άμεσα λοιπόν να έρθουν εκτιμητές, να δούνε τη ζημιά τώρα και όχι μετά από 2-3 μήνες όσοι ήθιστε και δεν υπάρχει τίποτα, μας λένε. Να αποζημιωθούν οι αγρότες μας, γιατί ο μόχθος του αγρότη δεν πληρώνεται με τίποτε. Έχουμε φτάσει στο τέλος καλλιεργητική σεζόν σχεδόν και αναγκαστήκαμε τώρα να κάνουμε περιττά έξοδα με περισσότερα φάρμακα, με ακριβότερα φάρμακα για να καταπολεμήσουμε τις ασθένειες που θα υπάρξουν από αυτή την κακοκαιρία. Ήδη οι ρόγες έχουν σκάσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα ξέρουν οι ειδικοί στον Ελγά εκεί. Πάγιο αίτημα συνεταιριστικών οργανώσεων και αγροτών αποτελεί πια η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, καθώς οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει άρδιν και επηρεάζουν την αγροτική οικονομία. Τα χωριά ερήμωσαν, καθώς ουδείς από τους νέους ανθρώπους δεν ασχολείται με τη γη, βλέποντας κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να αφανίζονται σε ελάχιστη ώρα. Η πολιτεία θα πρέπει να αλλάξει λίγο τον νόμο. Το 20% δεν το πληρώνει. Το 25% που είναι οριακό, σου δίνει ένα 9% μόνο. Και αν ένας παραγωγός όπως είναι στο Γάβρο κάνει 50 τόνους, δηλαδή αυτός ο παραγωγός με 20% να χάσει 10 τόνους, για ποιο λόγο? Δεν πληρώνουμε ασφάλιστρα. Ή θα ανεβάσουν το ασφάλιστο λίγο παραπάνω ή θα κατεβάσουν το πλαφόν, να το πάνε στο 5%. Επίσης λέει η σταφίδα, πέρυσι είχε 1,5 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και το αποζημιώνει 1,06. Άρα λοιπόν δεν παίρνει ο αγρότης αποζημίωση στην παρούσα φάση. Μια ενίσχυση μας δίνουν, μας κοροϊδεύουν. Και επειδή λοιπόν η πολιτεία λάβει υπόψη του ότι οι αγρότες φεύγουν από τα χωριά, αν θέλει να στηρίξει εγώ που μένει ο πρόεδρος και εγώ, είμαστε τελευταίοι των Μοϊκανών στο χωριό. Που είμαστε 60 και. Ποιο παιδί, για πείτε μου κύριε δημοσιογράφε, είδατε κανένα παιδί 25-20 χρόνια στο χωριό? Βάλτε τους αγρότες με τα παιδιά να γίνουν νέα αγρότες, γιατί αλλιώς θα ρημώσει ο τόπος εδώ πέρα. Θα έρχεσαι στο χωριό, θα βλέπεις την πλατεία, δείξε και την πλατεία που είναι ωραία και τα λοιπά, και δεν θα υπάρχει κόσμος. Να τα καθίσματα, βλέπεις να κάθε κανένας. Δεν υπάρχει ψυχή. Ερημώσαμε.